Όπως σας ενημέρωσα και από την αρχή της εκπομπής, σήμερα στο ένθετο μας, στο πρόσωπο του Σαββάτου, έχουμε έναν αθλητή, έναν πλέον και προπονητή πολεμικών τεχνών, kickbox και box, τον Νίκο τον Παπαδημητρίου. Έναν αθλητή ο οποίος θα μας μοιήσει και θα μας μάθει όλα τα μυστικά γύρω από τα παρεξηγημένα, θα έλεγα εγώ, αθλήματα του kickbox, του box, και γενικότερα θα μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες. Νομίζω ότι είναι μαζί μας ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ για ένα ωραίο πρωινό του Σαββάτου. Έτσι. Προσπαθούμε, ξέρεις, Νίκο, αυτό που σου είπα και κατηδίαν πριν βγούμε στον αέρα και από τις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε, ότι έχουμε σαν στόχο και σαν σκοπό να φέρουμε στην επιφάνεια και να δειγματίσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ανθρώπους που πραγματικά κάνουν πράγματα που δεν τους γνωρίζει ο κόσμος τόσο πολύ, κακώς. Και να, πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχουν τόσα πολλά άλλα αθλήματα, εκατοντάδες αθλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν τις προβολές που πρέπει. Έτσι λοιπόν, και μέσα σε αυτό προσπαθούμε να φέρουμε έτσι εσάς πρωταγωνιστές που δεν έχετε την ανάλογη ίσως προβολή, κακώς, θα έλεγα εγώ. Έτσι ακριβώς, διότι το άθλημα, το οποίο το μαχητικό, τα μαχητικά αθλήματα γενικά, έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Οπότε είναι ωραίο ο κόσμος να ακούει και άλλες αθλητικές ιδέες, δραστηριότητες. Ναι, βέβαια. Βέβαια, να μαθαίνει και για άλλα πράγματα. Ώστε να αρχίσει να τα γνωρίζει καλύτερα. Σωστά. Νίκος Παπαδημητρίου και kickbox. Πώς ξεκίνησες το άθλημα του kickbox, Νίκο? Τι ήταν αυτό, σε τι ηλικία βασικά ξεκίνησες και τι ήταν το ερέθισμα το οποίο σε έκανε να ξεκινήσεις το kickbox και όχι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ? Πέρασα την αλήθεια και από την μπάλα, αλλά με κέρδισε το kickbox. Εγώ σε μικρή ηλικία, μιλάμε τώρα για δημοτικό, ξεκίνησα με τα αθλήματα. Στην αρχή το έκανα καθαρά για ένα ασχόληση, για χόμπι, σαν ένα μικρό παιδί. Έκανα μια μικρή παύση και το συνέχισα στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έκανα για περίπου 2 χρόνια. Στην πορεία μετά, στο γυμνάσιο περίπου, ο πατέρας μου με παρακίνησε να ασχοληθώ με τα μαχητικά πάλι, με το kickboxing, το οποίο το έκανα και αυτό στην αρχή για 1 χρόνο πιο αεραστεχνικά, και στην πορεία είδα ότι άρχισε να μου αρέσει αρκετά και ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό, όπου και εκεί... Δηλαδή, σε τι ηλικία ήταν η πρώτη σου ενασχόληση, ας πούμε, ήταν με το kickbox περίπου? Η πρώτη ενασχόληση με τα μαχητικά αθλήματα, όχι με το kickboxing, ήταν περίπου στα 9-10 χρονών, σε αυτή την ηλικία. Και μετά, στην πορεία, στα 15 μου χρόνια, ξεκίνησα λίγο πιο σοβαρά να το παίρνω, το ζεστό θέμα με το άθλημα, όπου και εκεί άρχισα να μπαίνω στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, που είναι διαφορετικό κομμάτι από τον αθλητισμό. Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Απλό αθλητή. Μπήκαμε κανονικά στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, άρεσε να παίζω αγώνες. Είπες ότι δεν ξεκίνησες με kickbox, ξεκίνησες, ας πούμε, με τη μετάικβοντό, με κάτι άλλο. Ναι, μαχητικά αθλήματα, ναι, ήταν κάποια μίξη κουνφού με καράτε, ναι. Το άθλημα, το οποίο για ένα αέρα ηλικία είναι πάρα πολύ καλό. Γενικά είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν οι γονείς ότι το παιδί πρέπει να ασχολείται με κάποιο άθλημα από μικρή ηλικία, ώστε να παίρνει τα σωστά παραδείγματα και να πορεύεται με αυτό το άθλημα ακόμα και όταν μεγαλώσει. Είναι σημαντική δραστηριότητα να την έχει το παιδί μαζί του, να την έχει δίπλα του. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως και το έχω καταλάβει και με άλλους που συζητάω, ότι και εγώ, επειδή υπήρξα πρώην αθλητής, είναι πολύ σημαντικό το παιδί να αθλείται. Όχι απαραίτητα πρωταθλητισμό, είναι κάτι το οποίο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, βγαίνει στη διάρκεια αν ένα παιδί έχει ταλέντο ή όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί από μικρές ηλικίες, 5, 6, 7 χρονών, να ασχολείται με κάτι, να ασχολείται με ένα άθλημα. Γιατί και νομίζω ότι το παίρνει και από άσχημα παραστρατήματα και το κάνει και σαν προσωπικότητα και πιο κοινωνικό. Και το οριμάζει και το βάζει και σε, πώς να το πω, και σε καλούπια, γιατί ακούγεται άσχημα η λέξη, το κάνει πιο πειθαρχημένο. Έτσι ακριβώς. Το παιδί γενικά πρέπει να παίρνει ερεθίσματα από μικρές ηλικίες στα αθλήματα. Γενικά ό,τι τον αρέσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάποιο μαχητικό άθλημα. Έτσι. Ή συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο, ό,τι τον αρέσει.
το οποίο να το έχει σαν μια δραστηριότητα εκτός του οποίου, εντάξει, το σχολείο είναι σίγουρα το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε όλη η παιδεία. Αλλά το δεύτερο στοιχείο είναι ο αθλητισμός, γιατί σου προσφέρει την υγεία, το πιο σημαντικό, αλλά και από εκεί και πέρα και άλλα και άλλα θετικά στοιχεία, όπως είναι η κοινωνικοποίηση, ένα στοιχείο είναι η πειθαρχία, θετική ενέργεια στην καθημερινότητά σου, και όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις και κερδίζεις και άλλα πράγματα. Εσύ λοιπόν κάποια στιγμή στα 15, όπως είπες, περίπου 16, γνωρίζεις και το kickbox. Αφού λοιπόν, ποιος ήταν αυτός που σε έβαλε στα αθλήματα, στο καράτε και σε αυτά, φαντάζομαι ο πατέρας σου, ε? Ο πατέρας μου είχε τον κύριο λόγο στα μαχητικά. Για κύριο λόγο μου το πρώτο είναι για να μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου ως αυτοάμυνα. Και μετά στην πορεία άρχισα να το βλέπω εγώ πιο σοβαρά. Ήθελα να δοκιμάσω να παίξω κάποιο παιχνίδι, να παίξω κάποιον αγώνα. Ο ένας αγώνας έφερε τον άλλον. Ξεκίνησα σιγά σιγά να κατεβαίνω στα πρωταθλήματα, όπου άρχισα να έχω και τις πρώτες διακρίσεις ως πρωταθλητής Ελλάδος. Στη συνέχεια μπήκα στην εθνική ομάδα του kickboxing. Κατεβήκαμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που πήρα και εκεί μια σημαντική διάκριση το 2009-2010, αν θυμάμαι καλά, ως έφηβος. Βγήκα τρίτος στην τρίτη θέση παγκόσμια στην Ιταλία. Και για λίγο ακόμα έμεινα στο ερασιτεχνικό κομμάτι. Μετά στην πορεία γύρισα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και έγινα επαγγελματίας αθλητής. Δηλαδή επαγγελματίας αθλητής σημαίνει ότι παίζεις αγώνες και πληρώνεσαι από αυτό που κάνεις. Μπαίνουν και χορηγοί, φαντάζομαι. Μετά παίρνεις και σε αγώνες πολύ πιο σημαντικούς, σε τουρνουά ανά τον κόσμο που σε καλούνε. Υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν διοργανώσεις στην Ελλάδα, διεθνές και διεθνές αγώνες, αλλά και τοπικοί αγώνες, δηλαδή Έλληνες μεταξύ τους. Αυτό που είπαμε ότι είναι σημαντικό, πρέπει να υπάρξει στήριξη. Δυστυχώς από στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα τόσο μεγάλη στήριξη ούτε στον αθλητισμό, αλλά ούτε στον επαγγελματικό αθλητισμό του kickboxing, διότι δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο άθλημα όπως είναι π.χ. η μπάλα. Ναι. Αλλά σιγά σιγά με μικρά βήματα αρχίζει και ανεβαίνει. Νίκο, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει? Συγγνώμη, πες τι ήθελες να πεις, για πες. Ήθελα να σημειώσω ότι πριν λίγες μέρες ήταν μια σημαντική μέρα στην ιστορία του kickboxing, διότι πέρασε από την έγκριση της Ολυμπιακής Επιτροπής ως άθλημα, οπότε στην επόμενη Ολυμπιάδα κατά 99% θα το δούμε να υπάρχει στο Ολυμπιακό. Πρόλαβες μια ερώτηση που θέλω να σε κάνω πιο μετά. Έχει περάσει δηλαδή και το kickbox κανονικά θα είναι στους επόμενους, λογικά στους επόμενους Ολυμπιακούς του 2024, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Και αυτό και το Muay Thai. Και το Muay Thai. Το οποίο είναι μαχητικό άθλημα παρόμοιο με το kickboxing. Νομίζω ότι είναι μια λογική συνέχεια. Από τη στιγμή που είναι και το box, έτσι δεν είναι? Είναι πραγματικά είναι αθλήματα τα οποία πρέπει να έχουν μπει εδώ και καιρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί εάν θέσουμε ότι η πυγμαχία ήταν... Εντάξει, η πυγμαχία έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Το kickboxing είναι πιο νέο άθλημα στον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων. Είναι στην ουσία μια πατέντα γροθιών και λακτισμάτων. Δηλαδή μπορούμε να χτυπάμε με τα χέρια, μπορούμε να χτυπάμε και με τα πόδια. Αλλά θα έπρεπε εδώ και καιρό να μπει, γιατί δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στους Ολυμπιακούς. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι μπαίνει στους Ολυμπιακούς, γιατί από εδώ και πέρα ο κόσμος θα το αναγνωρίσει πάρα περισσότερο, πολύ μεγαλύτερη. Θα πάρει μεγαλύτερη προβολή σίγουρα σαν άθλημα. Και θα ξεφύγει λίγο, Νίκο, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βγάλουμε, και ένας από τους λόγους που είσαι σήμερα μαζί μας εδώ, είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από τον κόσμο την κακή σύνδεση που έχει το kickbox και το Muay Thai. Γιατί περισσότερο έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν ακούμε kickbox νομίζουμε ότι, συγγνώμη για τις εκφράσεις που θα πω, αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου το έχει στο μυαλό του, είναι μηχανές για να σκοτώνουμε, δεν είναι για να παλεύουμε. Πολύ σωστά. Είναι ένα άθλημα που βοηθάει στην αυτοάμυνα, όπως είναι το taekwondo, όπως είναι το καράτε. Είναι λίγο πιο άγριο, γιατί πρέπει να είναι και πιο άγριες η άμυνά σου ίσως, και είναι ένα άθλημα το οποίο δουλεύεις όλο το κορμί σου. Δεν είναι ένα άθλημα το οποίο δουλεύεις μόνο πόδια ή μόνο χέρια ή μόνο Έτσι ακριβώς. Κορμό. Είναι ένα μαχητικό σπορ.
είναι ένα μαχητικό σπορ. Κάποια αθλήματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως οι πολεμικές τέχνες, είναι ένα μαχητικό σπορ, αλλά είναι πολεμική τέχνη. Δηλαδή, η τέχνη μαθαίνεται. Πλέον πρέπει να περάσουμε τις προκαταλήψεις και τις φοβίες αυτές που έχουμε, ότι αυτός που κάνει π.χ. πυγμαχία, kickboxing, είναι ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος θέλει να χτυπήσει, είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει νύχτα. Έτσι. Θα δώσω το καλύτερο παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο είμαι εγώ. Άμα ρωτήσεις τι έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης. Ναι. Και σου λέει πώς γίνεται αυτό να κάνει κάποιος τέτοιο άθλημα. Γιατί είναι άθλημα, είναι καθαρά άθλημα. Είναι μια πολεμική τέχνη η οποία μεταδίδεται, δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παρεξηγεί ο κόσμος, όπως είναι πάω να χτυπήσω κάποιον ή θα πάω και θα με χτυπήσει κάποιος. Είναι απόλυτα ασφαλές, ειδικά στους καιρούς που ζούμε πλέον, μπορεί ο κόσμος να ανοίξει το ίντερνετ και να μπει στο YouTube και να κάνει την έρευνά του, ώστε να μην φοβάται και να πάει στα γυμναστήρια και θα νομίζει ότι θα τον τραυματίσουν. Mm-hmm. Θα να φέρει τα παιδιά τις μικρές ηλικίες. Από τι ηλικίες μπορεί να... Από τι ηλικίες, Νίκο, μπορεί ένα παιδί, ένας γονιός, να φέρει το παιδί του να αρχίζει να ασχολείται? Το παιδί μπορεί να πάρει τα πρώτα πατήματα, τα πρώτα ερεθίσματα από μικρές ηλικίες. Μιλάμε για ηλικίες των 4-5 χρονών. Εντάξει, αυτές οι ηλικίες δεν μπορούμε να πιέσουμε το παιδί να μπαίνει καθαρά στο κομμάτι της προπόνησης όπως θα έκανε ένας μεγαλύτερος σε ηλικία. Απλά μπορεί να έρθει να πάρει δηλαδή τις μυρωδιές που λέμε εμείς, mm-hmm, mm-hmm. και σιγά σιγά να μπει στο κομμάτι της προπόνησης. Αλλά και μιλάμε για ηλικίες 4 και 5 χρονών. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν ξεκινήσει αυτήν την ηλικία, δεν μπορεί να ξεκινήσει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm, υπάρχουν ναι. ανθρώπους που ξεκινάνε σε ηλικίες 40 χρονών, 45, γιατί είναι πάρα πολύ καλή μορφή γυμναστικής για το σώμα. Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο σώμα μας και ψυχικά, που ειδικά αυτές τις περιόδους το χρειαζόμαστε, νομίζω, παραπάνω, να έχουμε μια ψυχική υγεία, αλλά και σωματική. Να σε γυρίσω λίγο πίσω, θέλω. Λίγα λεπτά πριν που μας είπες και μας ενημέρωσες ότι το kickbox μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πω κάτι το οποίο το έχω, επειδή έκανα μια έρευνα και ρώτησα 5 πράγματα, θεωρείς ένας από τους πιο τεχνικούς στη χώρα. Δηλαδή, όσους ανθρώπους ρώτησα που γνωρίζουν από kickbox, μου είπαν ο Νίκος Παπαδημητρίου είναι ένας από τους πιο τεχνικούς αθλητές του kickbox. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Νίκο Παπαδημητρίου, ας πούμε, σε επόμενη Ολυμπιάδα? Είναι πάρα πολύ πρόσφατο το ότι μπήκε στην Ολυμπιάδα το kickbox. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Σίγουρα ηλικιακά με παίρνει να μπορώ να παίξω, γιατί δεν έχω ξεπεράσει, νιώθω καλά, είμαι ψυχολογικά καλά. Θα ήθελα να το σκεφτώ καλά και να το βάλω στο μυαλό μου. Πάντως θα είναι μια τεράστια ευκαιρία και για μένα, εάν μπορέσω και εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο επίπεδο σαν αρεσιτέχνη στο οποίο μπορεί να παίξει κάποιος αθλητής. Οπότε θα είναι μεγάλη τιμή το να παίξω σε αυτές τις οργανώσεις, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά και κάθε Έλληνας το να παίξει σε μια Ολυμπιάδα. Θα ήθελα όμως, αν σίγουρα μου δεν ρωτούσες π.χ. πριν κάποια χρόνια που θα ήμουν μικρότερος, θα έλεγα 100%. 100% να παίξω. Μακάρι λοιπόν τότε να το σκεφτείς και να στην επόμενη Ολυμπιάδα, λίγο πριν φύγεις τους Ολυμπιακούς, στους επόμενους, να σε ξαναβγάλουμε εδώ πέρα και να είμαστε γεροί και να... Μακάρι. Το έχουμε κι εγώ. Γενικά ελπίζω να αυτή η επιλογή της Ολυμπιακής Επιτροπής να πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ σημαντική η αναγνώριση από τον αθλητισμό στο kickboxing, ναι. ώστε να μπορέσει και αυτό να συμμετάσχει στους επόμενους Ολυμπιακούς. Και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο για τον κάθε αθλητή. Θα είναι ένα όνειρο το οποίο όλοι θα ήθελαν να το ζήσουν και να είναι εκεί. Και να το ζήσουν. Έτσι ακριβώς. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Πριν από 10, 12, 13 χρόνια, θυμάμαι το kickbox να ανθεί. Να μιλάνε πολύ περισσότερο έξω, στις παρέες για το kickbox σαν άθλημα. Ήταν λίγο πιο δυσέβρετο.
Θεωρείς ότι αυτό το υπερ, πώς να το πω, όχι υπερκατανάλωση, υπερπροσφορά γυμναστηρίων στο kickbox έχει δημιουργήσει θέμα στο να χάσει ίσως και την αξιοπιστία του σαν άθλημα? Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα θα έλεγα Συγγνώμη λίγο ότι πριν δηλώνει. απαντήσεις, απλά για να πω ότι εγώ ας πούμε πριν από 10 χρόνια για να κάνω kickbox είχε στη Θεσσαλονίκη 4-5 που λέγανε καλές σχολές. Πλέον έχει 105. Ένα νούμερο πολύ υπερβολικό. Και δηλαδή, Έτσι μπορεί να πάω ακριβώς. στον Νίκο τον Παπαδημητρίου, ας πούμε, να μου πούνε πάνε στον Νίκο Παπαδημητρίου, ας πούμε, και να ξέρω ότι θα μου μάθει 5 πράγματα σωστά. Αλλά μπορεί να είναι και ο Ντίνος ο Ιγνατίου κάτω από το σπίτι μου, που θα παίρνει τα μισά λεφτά και θα μου μάθει μια, επειδή το έχω δει με τα μάτια μου, μια κακή νοοτροπία. Και ίσως αυτό είναι που χαλάει το άθλημα του kickbox. Έτσι ακριβώς. Όπως είπες προηγουμένως, ότι τα παλιά χρόνια ξέραμε ότι ήταν μετρημένοι δάσκαλοι στο χέρι, ξέραμε ότι είναι 5-6 δασκάλοι αξιόλογοι. Πλέον, επειδή δεν υπάρχει εδώ κάποια αναγνώριση, δηλαδή π.χ. εγώ μπορώ να κάνω kickboxing. Άσκηση επαγγέλματος, κάπως έτσι δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσονται πλέον, γιατί πολύ σωστά κάνουν. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πτυχία μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή για να λέγεσαι δάσκαλος πρέπει να περάσει το σχολείο προπονητών, αυτό που λέμε. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος και δεν μπορείς να ανοίξεις ένα σύλλογο ή ένα γυμναστήριο και να μπορείς να προπονήσεις κόσμο, γιατί έχει να κάνει όχι μόνο με θέμα το ποιος είναι καλός, αλλά έχει να κάνει και με το θέμα της ασφάλειας. Ναι, βέβαια. Έρχεται ένας αθλητής βέβαια. Και πρέπει να νιώθει και να είναι ασφαλής όταν κάνει προπόνηση. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και αυτό που έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώνεις είσαι, δηλαδή εγώ αν πω σήμερα ότι είμαι δάσκαλος γιόγκα, 5 φορές, έτσι, δάσκαλος γιόγκα, θα με πιστέψουν. Αν πω ναι. ότι είμαι 5 φορές παγκόσμιος στην ποδηλασία, θα με ναι. πιστέψουν. Ναι. Οπότε χάνεται λίγο το επίπεδο του αθλήματος και της προπονητικής, αλλά και ως αθλητής. Οπότε, αλλά το θετικό όμως, υπάρχει πλέον το ίντερνετ, οπότε μπορεί κάποιος να μπει μέσα να γράψει το όνομα του οποιοδήποτε δασκάλου, mm-hmm. να ναι. πάρει κάποιες πληροφορίες, μπορεί να πάει να δοκιμάσει μια προπόνηση, να δει αν του κάνει ο προπονητής και τον αρέσει. Για μένα γενικά, εκτός από επίπεδο προπονητή, πρέπει ο ίδιος ο προπονητής να παρέχει την άκρος ασφάλεια στους αθλητές του, και να παρέχει και μια συνεργασία και να έχει χημεία με τον αθλητή. Δηλαδή, ο αθλητής που θα έρθει να προπονηθεί τη μία ώρα πρέπει να νιώθει άνετα. Δεν γίνεται να πάει και... Να τον βλέπει σαν αντίπαλό του και σαν εχθρό, ας πούμε, και σαν να φοβάται ίσως ότι και μπορεί να, να, να μην νιώθει αυτή την ασφάλεια που λέει. Γιατί κακά τα ψέματα είναι επαφή σώμα με σώμα και θέλεις να νιώθεις μια ασφάλεια ότι δεν θα έχεις κάποιο ατύχημα. Γιατί και όταν μιλάμε για ηλικίες πάνω από 25, 30, 35 που έχουν να κάνουν το χόμπι τους και θα πάνε αύριο την επόμενη μέρα στη δουλειά, λογικό είναι ότι θέλω να νιώσω μια ασφάλεια ότι θα πάω στον Νίκο και ξέρω ότι το πρώτο που θα κοιτάξει είναι να με προστατεύσει για την ασφάλειά μου. Να μου μάθει 10 πράγματα, αλλά να ξέρω ότι έχω και στο πίσω μέρος του μυαλό μου ότι ο Νίκος είναι εδώ για το καλό μου, να με προστατεύσει. Δεν είναι εδώ για να με δείρει ή να μάθω να δέρνω και να με. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ο αθλητής που θα έρθει πρέπει να περάσει όμορφα την ώρα του και να προπονηθεί μέσα από αυτό. Δεν θα έρθει για να τραυματιστεί και την επόμενη μέρα να του αφήσουμε μια κακιά ανάμνηση ώστε να πει «Ξέρεις τι, εγώ δεν θα ξαναέρθω γιατί δεν μου άρεσε». Ναι. Πρέπει να νιώθει πάντα απόλυτα ασφαλής και άνετος στο χώρο που προπονείται και με τον προπονητή τον ίδιο. Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι με αυτό το, με τη θέσπιση δηλαδή της υποχρεωτικής ουσιαστικά... Πώς να το πω, ότι ο κάθε ένας που θα γίνεται προπονητής πλέον θα πρέπει να έχει βγάλει και μια σχολή προπονητικής, θα βοηθήσει στο σίγουρα να... Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, μαθαίνουν πράγματα, mm-hmm. Όσο εμπειρία και ανάξιση και σαν αθλητής δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό από την προπονητική, οπότε πρέπει να ναι. όλοι όσοι προπονητές οι οποίοι θέλουν να είναι σωστοί στη δουλειά τους, πρέπει να έχουν το πτυχίο, το ανάλογο. Ναι, γιατί ξέρεις, Νίκο, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση που θα πω, δεν ξέρω αν είναι και ραδιοφωνική, αλλά ψηλό είχε ξεφτυλιστεί, δηλαδή δίπλα σε μια αίθουσα που κάνανε γιόγκα, ας πούμε, είχε ακριβώς δίπλα έναν που κάνει kickbox, ας πούμε. Και δεν το λέω, είναι λάθος, δεν το λέω υποτιμητικά ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Είναι
ότι αυτοί που προσπαθούσαν να ίσως το βλέπανε πολύ τσαπατσουλίτσικα και άμεσα να βγάλουν κάποια λεφτά, να κερδίσουν κάποια χρήματα, κάναν τελικά κακό και στους ίδιους και στο άθλημα. Κάνουν πρώτα απ' όλων κακό στο άθλημα και δεύτερο μετά κάνουν και στους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να έχουν αθλητές, αλλά και στην ουσία ο ένας αθλητής ο οποίος θέλει να δοκιμάσει πάει σε λάθος άτομο. Και ίσως το χάσεις και από το άθλημα γενικότερα. Ακριβώς. Έχουμε πει όπως είναι ένα άθλημα παρεξηγημένο, οπότε πρέπει ο κόσμος που θα έρχεται να πέφτει στα σωστά χέρια. Αν πέφτει στα λάθος χέρια, θα γίνει ακόμα πιο παρεξηγημένο. Έτσι. Θα τι κόστος, ναι, και θα συνεχίσει. Τι κόστος έχει να ξεκινήσω, ας πούμε, εγώ ή να φέρω κάποια από τα παιδιά μου? Τι κόστος είναι για την προπόνηση και τι εξοπλισμός χρειάζεται? Ας πούμε, έρχομαι εγώ, τι χρειάζεται να έχω μαζί μου? Παραδείγματος χάρη, για να πάω για τένις, ας πούμε, θέλει τη ρακέτα του. Που και εκεί πέρα στην παρέχουν, ναι, βέβαια, στην αρχή. Αλλά στο kickbox, ας πούμε, τι χρειάζεται να έχω μαζί και τι κόστος έχει η προπόνηση? Ο εξοπλισμός για αρχή δεν χρειάζεται. Μιλάμε τώρα για τις πρώτες 10 μέρες, 2 εβδομάδες. Δεν χρειάζεται να έχει κάτι, γιατί στην ουσία μαθαίνουμε κάποια βασικά πράγματα της τεχνικής, το οποίο δεν θα χρειαστεί να χτυπήσεις. Είναι πιο πολύ, να το πω με απλά λόγια, τεχνικές στον αέρα. Καθαρέφτη το λέμε εμείς, ναι, η αμαχία. Μετά ο βασικός εξοπλισμός είναι οι επίδεσμοι, τα λεγόμενα μπαντάζ, τα οποία τα δένουμε πριν βάλουμε τα γάντια μας για να προστατεύσουμε τους καρπούς μας, να μην χτυπήσουμε. Ναι. Και τα γάντια είναι τα πιο βασικά, εφόσον κάνεις πυγμαχία. Στην πορεία που πρέπει να πάρεις και τις καλαμίδες. Τώρα αυτά έχουν ένα κόστος, τα οποία διαμορφώνονται από... Αναλόγως και τι θες να πάρεις, φαντάζομαι ότι αναλόγως έχει... Αναλόγως την ποιότητα, έτσι ακριβώς τώρα. Βέβαια. Ξεκινάνε από τα 30-40 ευρώ και μπορούν να φτάσουν πάνω από τα 100 ευρώ. Αλλά είναι ένας εξοπλισμός, όπως πάει... ο ταινίστας πρέπει να έχει τη ρακέτα του, όπως πάει ο ποδοσφαιριστής να έχει τα καλά του παπούτσια. Έτσι είναι και εμείς, πρέπει να έχουμε και 2-3 πράγματα που χρειάζονται, ναι, στην προπόνηση. Τώρα οι τιμές... Τιμές, ας πούμε, για μια συνδρομή του μήνα περίπου, σε τι τιμές... του μήνα, π.χ. Ναι. Και αυτές πάλι κυμαίνονται στη σχολή που θα πας. Τώρα μιλάμε περίπου ξεκινάνε από τα 30 ευρώ και φτάνουν στα 50-60 ευρώ. Αναλόγως βέβαια και πόσες ώρες θες, θα κάνεις και πόσες μέρες, βέβαια. Είναι... και μέρες, αναλόγως σε ποια σχολή πας, δεν είναι όλες οι ίδιες οι τιμές. Σωστά. Να σε ρωτήσω, το sparring, καλά το λέω? Σωστά. Είναι ουσιαστικά η προσομοίωση ενός αγώνα? Τι είναι? Είναι ακριβώς. Είναι η προσομοίωση ενός αγώνα χαμηλής έντασης. Δηλαδή, όταν λέμε εμείς sparring για αθλητές, θα κάνουμε ένα sparring. Σημαίνει ότι είναι σαν ένα, να το πω έτσι απλά, αγώνας, αλλά σε πολύ χαμηλή ένταση, σε μορφή προπόνησης, χωρίς να χτυπήσει ο ένας τον άλλον. Μιλάμε για πολύ χαμηλή ένταση. Μιλάμε ότι ο προπονητής βρίσκεται πάντα δίπλα ώστε να ελέγχει. Στην προπόνηση φοράμε πάντα κάσκα. Ναι. Κάσκα είναι, να το πω σαν, έτσι απλά, σαν ένα κράνος, το οποίο προστατεύει τους κραδασμούς και απορροφάει τα χτυπήματα. Φοράμε πιο χοντρά γάντια στην προπόνηση. Πιο χοντρά γάντια, να κάνουμε, ναι. Οι σωστοί αθλητές φοράνε πιο χοντρό γάντιο, ώστε αν φας ένα χτύπημα, να είναι πιο μαλακό, ναι, ναι, ναι. Το χτύπημα, το πω έτσι απλά. Δηλαδή, π.χ. τα μετράμε με λίμπρες, με ως. Π.χ. στον αγώνα είναι π.χ. μικρότερο το γάντι, γιατί είναι αγώνας και θέλουμε να δώσουμε και θέαμα. Βέβαια. Και, λοιπόν, θα μου δώσεις, δεν θα κλείσουμε τη συζήτηση. Επειδή έχει πάει και η μισή και καταλαβαίνει ότι και εμείς, όπως εσείς θέλετε, ναι, τις συνδρομές και τους αθλητές, εμείς θέλουμε τις διαφημίσεις. Πάμε σε ένα. Είναι 3,5 λεπτά για μην κλείσεις και ξαναεπανερχόμαστε. Εντάξει, Νικόλα μου. Εννοείται. Σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε Πρωινή Βαβέλ και έχουμε μαζί μας και συνεχίζουμε. Και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή τον Νίκο τον Παπαδημητρίου. Νίκο, εδώ είσαι, δεν είναι? Είμαι εδώ. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όπως εσύ χρειάζεσαι τους χορηγούς, έτσι και εμείς χρειαζόμαστε τους χορηγούς για να μπορεί να θέλουμε το λιπαντικό για να πέσει στη μηχανή για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Μια σημαντική προσθήκη στην πορεία ενός κάθε αθλητή βασικά είναι η χορηγή. Είναι πολύ σημαντική, ειδικά στην Ελλάδα, το οποίο στα δικά μας αθλήματα
στο οποίο δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αναγνώριση, πόσο μάλλον οικονομική. Και δεν είναι, φαντάζομαι, και επαγγελματικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, επαγγελματικό δεν υπάρχει κάποιο. Το κύριο σας εισόδημα είναι από τους χορηγούς. Το κύριο εισόδημα εκτός από τους αγώνες, το οποίο είναι πολύ χαμηλό, δηλαδή το να παίξεις έναν αγώνα και να πάρεις κάποια λεφτά, είναι μετά η στήριξη από χορηγούς. Από εκεί και πέρα, ο κάθε αθλητής έχει τους δικούς του χορηγούς. Φαντάζομαι ότι ο Νίκος Παπαδημητρίου έχει στήριξη αρκετή από ανθρώπους. Εγώ δόξα τω Θεώ, έχω αρκετή στήριξη εδώ και χρόνια από κάποιους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα είναι και οι ίδιοι φίλοι, αλλά και με στηρίζουν στην επαγγελματική μου πορεία. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι σημαντικό το να έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου για να συνεχίσεις, διότι εφόσον δεν υπάρχει στήριξη, οικονομική στήριξη από το κράτος, θα χρειαστεί να κάνεις κάτι άλλο ώστε να μπορείς να ζήσεις, να κάνεις και κάποια δεύτερη δουλειά, το οποίο δεν θα μπορείς να δουλέψεις σωστά ως αθλητής, να προπονηθείς σωστά, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όταν εσύ θες να λέγεις επαγγελματίας, σημαίνει ότι αυτό που κάνεις είναι η επαγγελματική σου δουλειά. Δηλαδή ξυπνάς, θα κάνεις την προπόνησή σου, μετά θα κάνεις και μια δεύτερη προπόνηση που θα χρειαστεί. Οπότε δεν θα έχεις χρόνο το να δουλέψεις κιόλας. Αν το κάνεις αυτό παράλληλα, σημαίνει ότι δεν θα έχεις απόδοση στο άθλημα, στο kickboxing, στη ρυγμαχία, σε αυτό που αθλείς, με απλά λόγια. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν χορηγοί από πίσω, να σε βοηθάνε είτε οικονομικά με κάποια χρήματα, ο καθένας αυτό το ξέρει ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει ο αθλητής, είτε ακόμα με εξοπλισμούς, όπως π.χ. θα χρειαστεί να έχεις κάποια γάντια ή κάποιο ρουχισμό, τα συμπληρώματά σου που είναι πολύ βασικά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πάντως για τη διατροφή. Πρέπει να ακολουθήσεις και λογικά, αν είναι να πας και σε κάποιον αγώνα, φαντάζομαι ότι το κορμί σου πρέπει να το έχεις σωστά. Σωστή διατροφή να έχεις ακολουθήσει. Δομημένο. Ναι, δομημένο, σωστά. Αυτή τη λέξη ψάχνω. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της διατροφής και η αποθεραπεία, εννοείται, στον αθλητή. Είναι, με απλά λόγια, πώς το πω, έχεις ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, πρέπει να το βάζεις στις βενζίνη 100 οκτανίων, δεν το βάζεις μια απλή. Οπότε έτσι είναι και ο άνθρωπος, χρειάζεται σωστή διατροφή ώστε να μπορεί να αποδώσει στους αγώνες. Δεν γίνεται ένας αθλητής επαγγελματίας να τρώει ό,τι θέλει, και ειδικά πόσο μάλλον όταν είναι σε προετοιμασία. Πρέπει να τρέφεται σωστά, πρέπει να ξεκουράζεται σωστά, ώστε να μπορεί να πιάσει τα μέγιστα της απόδοσής του. Ποια είναι η διαφορά με τον επαγγελματικό αγώνα με τους αεραστεχνικούς αγώνες? Το πιο σημαντικό κομμάτι, εκτός από τους κανονισμούς, δηλαδή π.χ. ένας αεραστέχνης αθλητής παίζει με προστατευτικά στο kickboxing, τώρα που, που είναι και το άθλημά μου. Στο αεραστεχνικό θα παίξεις με κάσκα, θα παίξεις με καλαμίδες. Θα είναι πιο μικρής διάρκειας λίγου αγώνας, π.χ. οι επαγγελματίες είναι συνήθως τρίλεπτοι οι αγώνες, ο γύρος δηλαδή. Πόσους γύρους έχει ένας επαγγελματικός αγώνας? Όλοι οι αγώνες έχουν τρεις γύρους των τριών λεπτών, εκτός του τεχνικού κομμάτι που είναι συνήθως τρεις γύρους των δύο λεπτών. Εάν υπάρξει ισοπαλία εντός διάρκειας αυτών των τριών γύρων, δίνεται extra round, το οποίο πάμε σε τέταρτο γύρο, και όταν παίζουμε για κάποιον τίτλο ζώνης, είναι πέντε γύροι των τριών λεπτών, στο οποίο εκεί δεν υπάρχει extra round, δίνεται κατευθείαν το αποτέλεσμα. Υπάρχει το τεχνικό νοκάουτ, ας πούμε, που είναι όταν υπάρχει τραυματισμός? Το τεχνικό νοκάουτ είναι ένας τραυματισμός, ή όταν ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει, ή όταν ο διαιτητής κρίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, τότε δίνεται το τεχνικό νοκάουτ. Έχουμε το κανονικό νοκάουτ, το οποίο είναι όταν τρώει ένα χτύπημα ένας αθλητής και δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Το knockdown, το οποίο είναι όταν τρώμε κάποιο χτύπημα και επανερχόμαστε πριν το 8 και συνεχίζουμε κανονικά τη ροή του αγώνα. Και το αποτέλεσμα, το οποίο βγαίνουν το αποτέλεσμα από τους τρεις γύρους, ποιος έχει πάρει τα περισσότερα σημεία. Ναι. Και βγαίνει και ο νικητής. Νικό, τι ρεκόρ έχεις στους αγώνες? Εγώ έχω σύνολο περίπου στους 50-55 αγώνες, των οποίων από αυτά είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τα 28-29 παιχνίδια επαγγελματικά,
Τα υπόλοιπα είναι αεραστεχνικά. Από διακρίσεις σαν αεραστέχνης αθλητής έχω 5 πανελλήνια πρωταθλήματα και τρίτη θέση παγκόσμια στη WACO. Η WACO είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία στο kickboxing. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνεται και η βαθμολόγηση, υπάρχει κάποιο ranking στην Ελλάδα που έχει το νούμερο 1, το νούμερο 2 και πάει ούτω καθεξής? Δυστυχώς όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που είχα πει κιόλας εγώ, αν δηλώσω ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, αυτό. Mm-hmm. Λογικό θα με πιστέψουν δηλαδή, πάρα πολύ δηλαδή, ότι για είμαι ο καταλάβει ο καλύτερος. κόσμος, είμαι εγώ ας πούμε και λέω στον κόσμο ότι είμαι ο καλύτερος στο kickbox και εσύ θες να το Έτσι αμφισβητήσεις, με ακριβώς. προκαλείς σε αγώνα κάπως έτσι? Υπάρχουν και τα λεγόμενα αυτά που πλέον είναι της μόδας, το trash talking θα έλεγα με απλά λόγια. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικά η πορεία ενός αθλητή και αυτός που μπορεί να είναι ένας θεατής και μπορεί να καταλάβει και 2-3 πράγματα, καταλαβαίνει σε τι επίπεδο βρίσκεται. Δεν υπάρχουν ακριβώς rankings, απλά υπάρχουν με λίγα... δίνονται περισσότερες ευκαιρίες σε κάποιους αθλητές ώστε να παίξουν αγώνες. Συνήθως οι καλύτεροι αθλητές πρωταγωνιστούν στις οργανώσεις στην Ελλάδα που κάνουν τις επαγγελματικές οργανώσεις κάποιοι promoter. Ναι. Είναι δηλαδή τα main event, τα ακόμα main event. Συνήθως θα τους δούμε σε όλες τις οργανώσεις να παίζουν. Πολύ βασικό κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει το λεγόμενο ranking ότι εγώ είμαι νούμερο 1. Και αυτό με τις ζώνες, και αυτό με τις ζώνες, πες ότι εγώ έχω μια ζώνη, πώς την αποκτώ, ποιος μου, δηλαδή τώρα ας πούμε, αν έχω εγώ μια ζώνη, εσύ πώς μπορείς να την πάρεις αυτή τη ζώνη? Αυτό έχει να κάνει με τις ομοσπονδίες. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ζώνες, δεν υπάρχει μία ζώνη, επαγγελματική ζώνη, υπάρχουν αρκετές. Κάποιες είναι πιο αξιόλογες, κάποιες δεν είναι τόσο αξιόλογες. Στην ουσία υπάρχει διεκδίκηση ζώνης, αυτό που λέμε. Βγαίνει π.χ. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, βάζει την συγκεκριμένη ζώνη σε μια επαγγελματική διοργάνωση. Θέλει επαγγελματική διοργάνωση. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν και αεραστεχνικές. Συνήθως οι ζώνες είναι σε επαγγελματικές διοργανώσεις. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, ας πούμε, που βλέπουμε αγώνες μεγάλους επαγγελματικούς που γίνονται σε τεράστια στάδια με πάρα πολύ κόσμο, είναι, ας πούμε, η Ομοσπονδία της Αμερικής και λέει ότι θέλω να βγάλω αυτή την ζώνη. Ωραία. Υπάρχουν έτσι. Πάντα μια διοργάνωση είναι υπό αιγίδα Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δηλαδή. Ξύπνησα εγώ μια μέρα και λέω αν θα κάνω μια διοργάνωση. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Είναι υπό την αιγίδα κάποιας ομοσπονδίας. Δεν είναι ότι ας πούμε είμαι εγώ ο Λεφτάς και έχω μούρλα με το kickbox και λέω θα διοργανώσω έναν αγώνα η καλύτερη. Όχι, έλα όχι, έλα όχι. Νίκο, έλα Γιώργο, έλα Μπάμπη, έλα από το εξωτερικό χύψη ζήτα ας πούμε. Υπάρχει ένα επιτελείο, ένα team πίσω από όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχει και ο επιχειρηματίας που θέλει να διοργανώσει την διοργάνωση, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Υπάρχει κάποια ομοσπονδία η οποία βρίσκεται πίσω από αυτήν την διοργάνωση. Θέτει κάποια πρωτόκολλα, κάποιους κανονισμούς, σωστά, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η διοργάνωση. Ποια είναι και πιο... Αυτό... Ναι, για πες, ολοκλήρωση και... Και αυτό φαίνεται από το επίπεδο της διοργάνωσης. Κάποιες διοργανώσεις βλέπουμε οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Κάποιες οργανώσεις βλέπουμε ναι, ότι ναι. Είναι πιο μικρού ελληνικού, να το πω και έτσι με απλά λόγια. Ποια είναι η πιο καλή μνήμη και στιγμή του Νίκου Παπαδημητρίου στο kickbox και ποια είναι η χειρότερη? Στο kickboxing η καλύτερη στιγμή μου ήταν χρόνια πριν το 2011 όταν κέρδισα έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Οι καλύτεροι Έλληνες εκείνης της χρονιάς παίξαν μεταξύ τους. Εγώ κέρδισα τον αγώνα και βγήκα και ο καλύτερος αθλητής της βραδιάς. Είχες κερδίσει εκείνο τον αγώνα τον Μελίτη τον Κακουμπάβα, τον καλύτερο, που θεωρείται ο καλύτερος εκείνη την εποχή. Ναι, ο Μελίτη είναι ακόμα και από τους καλύτερους. Ναι. Απλά εκείνη την εποχή όμως ήταν νούμερο ένα και είχες κάνει από ό,τι ναι. έχω διαβάσει τότε μια μίνι έκπληξη που δεν το περίμενε κανένας και ήταν ουσιαστικά αυτό που ναι, σε εκτείναξε. Το outsider. Εκείνη τη χρονιά γενικά η πορεία μου πήγαινε ανωδικά με μεγάλη ταχύτητα. Κέρδισα αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ήταν ένας αγώνας που μου έδωσε το εισιτήριο στο να συμμετέχω σε μελλοντική διοργάνωση. Σε εκείνη τη διοργάνωση που είχαμε παίξει, για να καταλάβετε ότι ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση του kickboxing, mm-hmm. το Champions League με απλά λόγια, ναι, 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 του ποδοσφαίρου για να καταλάβουν οι ακροατές.
Μου είχε δώσει το εισιτήριο στο να παίξω στους επόμενους 3-4 μήνες σε μια διοργάνωση η οποία θα γινόταν στην Πολωνία, το συμβόλαιο. Και η χειρότερη στιγμή μου στην καριέρα μου ήταν ένα μήνα πριν αυτόν τον αγώνα, να παίξω έναν αγώνα στην Χαλκίδα, να με χτυπήσει ο αντίπαλος αντικανονικά και να σπάσω τους αγώνες μου σε δύο σημεία. Αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου. Εκεί που είσαι δηλαδή, στο Πίκετ, προετοιμάζεσαι για το σημαντικότερο γεγονός της ζωής σου μέχρι τότε, της καριέρας σου. Της καριέρας μέχρι στιγμής, έτσι. Και εν τέλει, στην ουσία, δεν μπόρεσα να παίξω σε αυτόν τον αγώνα. Εντάξει, σίγουρα κάθε εμπόδιο είναι καλό, συνεχίζουμε δυναμικά. Έτσι, έχω ξεπεράσει τους τραυματισμούς. Από τότε έχουμε γίνει πιο όρημοι. Πού διδάσκεις πλέον, Νίκο, πού μπορούμε να σε βρούμε? Κάποιος που μας ακούει και θέλει να μάθει πληροφορίες για σένα, πού μπορεί να σε βρει, πού μπορεί να φέρει το, να έρθει ο ίδιος, να φέρει το παιδί του? Έτσι, εγώ κάνω συνεργασία με τους Budo Fighters, η οποία η σχολή βρίσκεται ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Η σχολή λέγεται Budo Fighters. Εγώ έχω το κομμάτι των Fight Room Team μέσα σε αυτό, δηλαδή προπονώ την ομάδα μου. Μπορεί να έρθει ο κάθε απλός αθλητής ή αυτός που θέλει να δοκιμάσει τις πολεμικές τέχνες. Ασχολούμαι γενικά με μεγαλύτερες ηλικίες, δεν έχω παιδάκια. Αλλά μπορεί να, η σχολή συγκεκριμένη έχει και τμήματα παιδιών, τα οποία δεν τα προπονώ εγώ, τα προπονεί ο προπονητής μου, ο οποίος είναι ο Νάσος Γλυκής, είναι από τους πιο γνωστούς δασκάλους στην Ελλάδα. Γενικά μπορεί να μας βρουν μέσω social media, Fight Room Team λέγεται, και στο Instagram και στο Facebook, ή το προσωπικό μου account που είναι Νίκος Παπαδημητρίου, να μου στείλει κάποιο μήνυμα, να με ρωτήσει ό,τι θέλει, να έρθει να δοκιμάσει μια προπόνηση και να δει και ο ίδιος ότι είναι απόλυτα ακίνδυνο και πολύ ένα άθλημα το οποίο πιστεύω ότι όποιος το δοκιμάσει θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί όπως είπαμε ότι είναι μια πολεμική τέχνη, έχει να κάνει με τέχνη και διδασκαλία, δεν έχει να κάνει με μια άσκηση απλή όπως είναι π.χ. να σε βάλω να τρέξεις. Ναι, κατάλαβα. Να κάποια μπάρα. Έτσι. Θα δυσκολέψει το μυαλό του και αυτή είναι και η μαγεία νομίζω των αθλημάτων. Και να δυσκολεύεσαι με αυτό που κάνεις. Και πριν κλείσουμε την σημερινή μας έτσι πολύ ωραία κουβεντούλα, να σε ρωτήσω, στο kickbox μετράει, σίγουρα μετράει το κορμί, σίγουρα μετράει η σωματοδομή, η μυϊκή μάζα. Θεωρείς ότι είναι ένα πολύ πιο σημαντικό η τεχνική και το μυαλό σε αυτό το άθλημα? Το πρώτο που μετράει σε αυτό το άθλημα, ειδικά για αυτούς που έχουν να κάνουν να παίζουν αγώνες, είναι τα ψυχικά αποθέματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια πρέπει να έχεις ψυχή. Και συγγνώμη που σε ρωτάω, γιατί έχω δει ας πούμε αγώνα στο οποίο είδα με ένα 90, ένα θηρίο, μια ντουλάπα ολόκληρη, και συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά και απέναντί του να έχει έναν άνθρωπο που ήταν στο 1,70 και να τον κάνει σμπαράλια. Έτσι ακριβώς. Αυτό που λέω, ότι πρέπει πρώτα παίζει ρόλο τα ψυχικά δεδομένα και αποθέματα που έχει ο καθένας, και μετά παίζει η εικόνα του αθλητή, δηλαδή το πόσο μεγαλός όμως είναι, το πόσο μυϊκός. Σίγουρα παίζουν και αυτά, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω καρδιά μπορώ να παίξω με τον καθένα και να πω ατελείως αγύμναστος. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι το μυαλό και η ψυχή που έχει ένας αθλητής, γι' αυτό και το θέμα των αγώνων. Από εκεί πέρα μπορεί να το κάνει ο καθένας, καθαρά και τη γυμναστική. Δεν σημαίνει ότι αν δεν θες να χτυπηθείς με απλά λόγια, δηλαδή να κάνεις μια μορφή σπάρινγκ, δηλαδή να χτυπηθείς, δεν μπορείς να δοκιμάσεις αυτό το άθλημα, μπορείς να κάνει άλλα πράγματα πάνω σε αυτό το άθλημα. Άλλη προπονητική προσέγγιση. Να προπονηθεί ένας απλός αθλητής. Νίκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στο Λίμπερο. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να άρεσε στον κόσμο τα λόγια που είπαμε και να γνώρισε και λίγο καλύτερα το άθλημα του kickboxing. Και δεσμεύομαι και εγώ, σου λέω ανοιχτά εδώ στον αέρα, ότι οτιδήποτε μελλοντικά, κάποια οργάνωση χρειαστεί οτιδήποτε, είμαστε εδώ, το Λίμπερο είναι για το kickbox. Έτσι ακριβώς. Ό,τι χρειαστείς, είμαστε εδώ πέρα. Σημαντικό κόμμα που δεν το έχουμε πει καθόλου. Γενικά το COVID μας έχει πάει αρκετά πίσω μας αθλητές. Ελπίζω σιγά σιγά να τελειώνουμε με αυτό. Να τελειώσει με αυτό, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και όλοι οι αθλητές να μπουν κανονικά σε ροή
Καθημερινότητα. Αγώνων, καθημερινότητα, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σου Εγώ εύχομαι ευχαριστώ ένα πολύ. όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και οτιδήποτε χρειαστείς είμαστε εδώ για σένα. Επίσης, καλή σας μέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.